Μετά να δώσω πάσα στην κυρία γιατί δηλαδή βλέπω αρκετά χαρτιά μπροστά ε, σου. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι... σ, ακούμε. σ' ακούμε. Με, με τι θέλει να ξεκινήσω Γι' αυτό Με τα καλύτερα. Χάρη, έτσι, με τα καλύτερα κιόλα. <laughs> Δυστυχώ σήμερα δεν έχουμε καλά. Ναι. Αναφορικά και με, την, και με τις ποινέ που ανακοινώθηκαν ναι, 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 ναι. για το, δικαστή, το μάτι. Βέβαια. Πραγματικά κανεί δεν το περίμενε. Ουσιαστικά όλοι ελεύθεροι. Σκέψου την οργή των uh, συγγενών των θυμάτων. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να σε μια απίστευτη απογοήτευση, η οποία είναι λογικό να μετατραπεί σε οργή. Μάλιστα, επειδή μέχρι και καρέκλε πέσανε και ύβρι πέσανε, κάποιο ή κάποιοι νομίζω έχουν οδηγηθεί και στην αστυνομία, στο, το, στο αστυνομικό τμήμα. Στο τμήμα, τμήμα ναι. Από μόνοι του βέβαια οι περισσότεροι. Ναι, ε, ναι, το θέμα είναι ότι ήταν εξωφρενών με την απόφαση. Κανεί δεν περίμενε ότι θα υπάρξει αυτή η απόφαση. Θυμί ότι ο ανακριτή επέμενε ότι είναι κακουργηματικέ οι πράξεις, mm -hmm. κάτι που δεν το δέχτηκε ποτέ το δικαστήριο, δικάστηκαν για πλημμυλήματα mm -hmm. και η αστεία ποινή των 111 ετών φυλάκισης που ισοδίνουμε με 5 έτη, mm -hmm. αλλά 50, μπορείς 50. να τα αγοράσεις κιόλας με 30-35 χιλιάρικα, ε, νομίζω ναι, είναι, είναι, 6... είναι ασέβεια στη μνήμη 102-103 νεκρών. Ναι. Έξι χρόνια μετά. Δηλαδή, περιμένουμε περιμέναμε έξι χρόνια να, για να βγει αυτή η απόφαση. Ναι, ναι. Έχει δίκιο. Που Έχεις ουσιαστικά δίκιο. είναι δ, η, το, για το χρηματικό είναι 10 ευρώ τη μέρα. Που βγαίνει περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε Τόσο, ένα. Τόσο. 10 ευρώ τη μέρα 10 είναι. 10 ευρώ τη μέρα. Πώς. 10 ευρώ τη μέρα. Αυτό ήταν δηλαδή η απόφαση του, για το μάτι. 10 ευρώ τη μέρα. Ναι, είναι, είναι εξοργιστικό. Δηλαδή, δεν. Τι, τι άλλο να πούμε πάνω ναι. σε, σε αυτό το θέμα; Το περιμέναμε έξι χρόνια και είναι ελεύθερη. Διάβασα και τις δηλώσεις των συγγόρων πολιτικής αγωγής οι οποίοι ήταν εξωφρενών, με μια απόφαση που κάνεις δεν περιμένει ότι θα είναι αυτή που τελικά ανακοινώθηκε. Και από τα 21 άτομα, 6 είναι οι ένοχοι, ναι. ε, αθώοι είναι... Πέντε στελέχη. νομίζω της πυροσβεστικής και ο άνθρωπος και από τον... Αυτό που ξεκίνησε α... φωτιά. η φωτιά που αποφάσισε με τόσα μποφόρ να βάλει φωτιά, να κάψει ξερόχορτα και να καούνε 104 άτομα ζωντανά. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, έχουμε και μια άλλη υπόθεση σε εξέλιξη, την εγκληματική οργάνωση, αλλά και για τη δολοφονία mm. του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη του Ρέντι. Ε, στη φυλακή συνολικά οδηγούνται 19 άτομα. Τα 16 εξ αυτών mm. είναι οι προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση εγκληματική οργάνωση, αλλά και για τη δολοφονία. Και τα τρία άτομα είναι για υπόθεση ναρκωτικών κατοχή και διακίνηση. Συνολικά δηλαδή είναι 19 άτομα. Άτομα, ενώ προσωρινά ε, κρατούμενος κρίθηκε και ενας 20 22χρονος ο οποίος φέρεται να είναι εκ των ηθικών αυτούργων της ε, ε, δολοφονίας του αστυνομικού, αλλά και το πρόσωπο που παρακίνησε τους άλλους Μάλιστα. για να ξεκινήσουν τα επεισόδια, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως εμφάνιση στο τμήμα της περιοχή τους και απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων οποια, οποιασδήποτε ομάδας. Αυτά ναι. αναφορικά με τις δύο δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε το πόνου τώρα. Πες, πόσο είναι, 15%. 15% Αυτό Το λοιπόν, που αξιγγείλει ο Πρωθυπουργό στο Νωρίτερα, νωρί το, το πρωί. Λοιπόν, το ειδικό αυτό πόνου παραγωγικότητα είναι 15% και θα ισχύσει από το 2025. Θα μπορούν να λαμβάνουν οι υπάλληλοι αλλά και τα τμήματα του δημοσίου που πετυχαίνουν συγκεκριμένου στόχου. Σύμφωνα λοιπόν με το... τα βασικά μάλλον, στη στοιχεία του νομοσχεδίου, είναι ότι το πόνου παραγωγικότητα θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύστημα στο, ε, στοχοθεσία και αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Στην αρχή, μάλιστα, κάθε έτου θα καθορίζονται οι επιλέξιμοι προ ανταμοιβή στόχοι από το σύνολο των στόχων που θα έχουν τεθεί και αφού ολοκληρωθεί το έτος θα υπολογίζεται το ποσό ανταμοιβή που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα mm -hmm. ανάλογα με τον αριθμό των στόχων που επιτεύχθηκαν. Λοιπόν, το 40% τώρα του διαθέσιμου ποσού ε, ανταμοιβή θα κατανέμεται ισομερό στου υπαλλήλου, ενώ το 60% θα κατανέμεται με απόφαση του προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο, αλλά με συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου. Ε, ένα άλλο σημαντικό ε, σημείο είναι ότι προβλέπεται κατώτατο όριο ανταμοιβή αναυπάλληλου και λαμβάνεται τον και το Ανώτατο όριο το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15%. Γι' αυτό στεκόμαστε στο 15% ναι, του ετήσιου ναι. βασικού μισθού του δημοσίου υπαλλήλου αναέτος και για τους υπαλλήλου τώρα που δεν λαμβάνουν το συγκεκριμένο μπόνους προβλέπεται η δυνατότητα μη χρηματικών ανταμοιβών όπως για κάποιες επιπλέον έξτρα ημέρες mm -hmm. αδείας με πλήρε αποδοχές δυνατότητα και, προτε και προτεραιοποίηση συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 15% δηλαδή ένα μισθό μηνύου συν κάτι ακόμη. Συν κάτι, ναι. ναι, 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 ναι. Ένα ενάμιση μισθό. Χοντρικά, χοντρικά, χοντρικά. Κάπω έτσι το έχουν υπολογίσει, ναι. αλλά όλο αυτό θα ισχύσει από το 2025. Ναι. Και πάμε και σε μία άλλη νέα εφαρμογή από ναι. το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Είναι το My Coast. Βάλιστα δηλαδή ε, η που αφορά μου. η παραλία μου που αφορά φυσικά ε, τις παραλίες που είναι έτοιμε προς χρήση η εφαρμογή ε, τιθεται ε, δωρεάν στους πολίτες προκειμένου να υποβάλουν καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη εγγυαλού ή για υπέρβαση της παραχώρησης. Ουσιαστικά θα, ο απλός πολίτης θα ελέγχει το τι γίνεται στις ε, παραλίες. Είναι ήδη διαθέσιμη στο App Store και σήμερα το βράδυ θα είναι και στο Google Play. Αυτά είναι από το Υπουργείο. Τονίζεται ότι θα... να, να πούμε και για τις κυρώσεις. ότι. να έχουν βρει και έναν μηχανισμό όταν θα φτάνει μια καταγγελία Ποιο θα είναι αυτός που θα επιβεβαιώνει ή δεν θα επιβεβαιώνει. Σου θυμίζω. Mm -hmm. 9 φορείς μετρήθηκαν πέρυσι που είχαν συναρμοδιότητα ένας επικάλυπτε τον άλλον για τις παραλίες. Αρχαιολογία, Λιμενικό, Δήμος, Εφορία, Υπουργείο Οικονομικών. Ε, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι φορείς. ενεα mm. εννέα. Για την Και... ίδια δουλειά. Για να δούμε όμως τώρα τι θα γίνει. Γιατί με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ο πολίτης θα μπορεί να εντοπίζει την περιοχή. Καμία αντίρρηση. Απλώς... Σου ξαναλέω, ναι, να ποιος θα και πρωτοπάει. Συμφωνώ από όλοι τα μαζί την σου. Να ποιος θα πρωτοπάει. Η αστυνομία επίσης ναι. έπαιζε, ε, δεν θα δε το ξεχάσω, εννιά φορείς όπου ένας επικάλει πιο τον άλλον για τις παραλληλίες. Και, και αυτό βοηθάει λιγάκι mm. την αυθαιρεσία. Mm. Τα βρίσκεις με τον έναν. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Θα το δούμε στην πράξη, ναι, αν θα εφαρμοστεί ναι, το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, εννοείται. Πάντω τα πρόστιμα είναι τσούχτερα. Ξεκινάνε από 2.000 μέχρι και 60.000 ή αφαίρεση ε, οριστική ή προσωρινή ε, παραχώρηση. Είναι και ένα τρόπο να ελεγχθεί το δημόσιο. Αν εσύ ή εγώ ή κι άλλοι κάνουμε μια καταγγελία και δούμε ότι δεν γίνεται τίποτα, αν είναι μια κραυγαλαία παράβαση, ε, αυτόματα εκείνη τη στιγμή έχει το δικαίωμα να βγει. Και να του ε, καταγγείλεις με τον πιο δυνατό τρόπο ότι όλα αυτά είναι για το Θεάτια. Προφανώ. Αλλά είπαμε. Μα, θα αξιολογηθούν. Όλα στην πράξη εννοείται. Πάντω υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Ο απλό πολίτη ναι. μπορεί να την κατεβάσει δωρεάν στο κινητό του, αν θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Και όταν γίνει αυτό ο έλεγχο, όταν έρθουν οι αρμόδιε αρχέ για να ελέγξουν το, τον παραβάτη, ναι. να επιβληθούν και τα αντίστοιχα πρόστι. Αυτά Αυτά.